και στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην τεράστια ανάπλαση της πρώην χαρτοποιίας Πατρών. Θα πάμε τώρα για το Λαδόπουλο. Αναφερόμαστε. Θα πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται αυτός ο στρεβλός, όπως αποδεικνύεται, δημόσιος διάλογος. Υπάρχουν βολές, απαντήσεις. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού Διοίκησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τάκης Παπαδόπουλος. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, με την οποία πιστεύω θα δώσουμε κάποιες διασαφίσεις για το τι έχει συμβεί με το Λαδόπουλο. Και θέλω να πω ότι, επειδή έχουμε κάνει τόσα ρεπορτάζ, έχω βρεθεί και ο ίδιος σε πολλές παρουσιάσεις, αισιόδοξες τοποθετήσεις για το Λαδόπουλο, ανακοινώσεις, σχεδιασμούς. Ανησυχήσαμε λίγο από αυτά τα οποία ακούσαμε. Βέβαια, καταλαβαίνουμε ότι πορευόμαστε προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ενδεχομένως αρκετά να ακουστούν. Να καταλάβουμε όμως πώς έχουν τα πράγματα, γιατί κάτι άλλαξε. Είδατε, αυτός ήταν ο σκοπός των επικριτών. Δηλαδή, αν φτάνετε εσείς, που ξέρω πολύ καλά το ρεπορτάζ που έχετε κάνει και ξέρω πολύ καλά ότι γνωρίζετε τα θέματα και από μέσα, αν φτάνετε λοιπόν να ανησυχήσετε για αυτό το έργο, νομίζω ότι αυτοί που κατάκριναν με τον τρόπο που κατάκριναν την διαδικασία πέτυχαν εν μέρει το σκοπό τους. Γι' αυτό και είμαι εδώ να δώσουμε μερικές λύσεις. Τελικά, τι γίνεται με το Λαδόπουλο? Τι γίνεται με το Λαδόπουλο? Πρώτα, ο Λαδόπουλος είναι πλέον ένα έργο που δεν ήταν ένα έργο μέχρι τότε που αναλάβαμε εμείς. Τον Σεπτέμβριο του 2019, που ανέλαβε η νυν Περιφερειακή Αρχή και ο Νεκτάριος Φαρμάκης, βρήκαμε ένα φάκελο με 2, 3, 4, 5 σελίδες μέσα ενός τεχνικού δελτίου. Δεν βρήκαμε δηλαδή κανένα έργο, δεν βρήκαμε μελέτες, πόσο μάλλον όριμες μελέτες. Και βεβαίως και το πιο βασικό, δεν βρήκαμε καμία ένταξη και καμία χρηματοδότηση για το πολύ μεγάλο αυτό έργο. Τότε, και το λέω εντάχει για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι είχε συμβεί, τότε είχε γίνει μία απλή αίτηση στο Φιλόδημο 1, το πρόγραμμα αυτό που αφορούσε όλους τους Δήμους και όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Ναι. Και είχε προϋπολογισμό, είχε ένα κουμπαρά 150 εκατομμύρια. Είχε γίνει μία πρόταση να ενταχθεί ο Λαδόπουλος, ο οποίος θα κόστιζε τότε 120 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα ήταν ένα οραματικό σχέδιο, το οποίο δεν θα μπορούσε βεβαίως να γίνει. Δεν ήταν καν βιώσιμο, δηλαδή δεν θα έμπαινε στη χρηματοδότηση αυτή. Να λάβει 120 εκατομμύρια από το σύνολο των 150. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός να καταλάβει ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να εγκριθεί αυτό το πράγμα. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης και η Περιφερειακή Αρχή και όλοι μας το τρέξαμε από την πρώτη στιγμή. Ήταν ένα στοίχημα για τον Νεκτάριο Φαρμάκη, το οποίο κερδίθηκε. Και τι μπορέσαμε και κάναμε μέσα σε αυτά τα χρόνια και με τις διαδικασίες βεβαίως του δημοσίου και έτσι όπως τρέχουν, μπορέσαμε και δημιουργήσαμε καταρχήν τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, προκηρύξαμε τον αρχιτεκτονικό. Να τα πούμε με τίτλους για να μην. Ναι, αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών. Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη ενέργεια που ήταν και προαπαιτούμενη και ήρθαν διάφορες εταιρείες και πρότειναν σχέδια για το πώς πρέπει να κατασκευαστεί ο Λαδόπουλος. Από εκεί και πέρα χρηματοδοτήσαμε τις μελέτες και ξεκίνησαν οι μελέτες έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή πριν από περίπου ένα χρόνο, πριν από περίπου 8 μήνες, η Διυπουργική Επιτροπή να εγκρίνει τη χρηματοδότηση της ανάπλασης του Λαδόπουλου. Εφόσον ήταν όριμο. Και από εκείνη τη στιγμή πλέον γίνεται έργο. Από τη στιγμή που δεσμεύονται χρήματα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω της κεντρικής κυβέρνησης, των πόρων της κεντρικής κυβέρνησης, και εξασφαλίστηκαν τα 65 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα χρειαστούν για την ανάπλαση του Λαδόπουλου, από εκείνη τη στιγμή μπορούμε να μιλάμε για ένα έργο. Ανάλυση εδαφών. Τα πάντα, τα οποία η περιφέρεια με τις υπηρεσίες της όλο αυτό το χρονικό διάστημα έτρεξε αυτές τις μικρές και μεγάλες τεχνικές εργασίες που έπρεπε ώστε να οριμάσει και να μπορούμε να μιλάμε για ένα έργο. Γιατί ξέρετε, δεν θα δινόταν έγκριση για χρηματοδότηση και ειδικά από το Ταμείο Ανάκαμψης αν δεν είχαν γίνει αυτά τα βήματα. Τώρα τι έγινε, γιατί τώρα, λοιπόν, συζητάμε. Ακριβώς. Φτάσαμε λοιπόν στο τελικό στάδιο όπου έγινε ο διαγωνισμός για να βρεθεί ο ανάδοχος που θα κατασκευάσει το έργο. Έγινε ο διαγωνισμός τον προηγούμενο μήνα. Υπήρξε μία εταιρεία από τις πολύ μεγάλες κατασκευαστικές. Μία όμως εταιρεία. Ο νόμος λοιπόν επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή, που είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στην προκείμενη φάση, όταν παρουσιάζεται μόνο ένας ανάδοχος, και επειδή υπάρχουν διάφορες κοινοτικές οδηγίες και νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάνε ότι δεν πρέπει να καταστρατηγείται ο ανταγωνισμός και ότι θα έπρεπε να υπάρχει ανταγωνισμός μεγαλύτερος για ένα τέτοιο έργο, σου δίνει λοιπόν τη δυνατότητα τι να κάνεις, να πεις ότι δεν θέλω, βρε παιδιά, να υπάρχει μόνο ένας μειοδότης. Επαναπροκυρήσεις τον διαγωνισμό, λοιπόν. Μήπως πρέπει να δούμε, να αλλάξουμε ενδεχομένως και λίγο τους όρους ώστε να εμφανιστούν ακόμα περισσότεροι για να υπάρχει ένας πιο υγιής ανταγωνισμός. Αυτό λοιπόν έγινε και θα σας πω το εξής, ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που αποτελείται από όλες τις παρατάξεις που απαρτίζουν το Περιφερειακό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφάσισε να γίνει η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού αυτού. Ομόφωνα. Το οποίο τι θα κοστίσει στο έργο? Τίποτα. Θα κοστίσει 20-25 μέρες καθυστέρηση. Μάλιστα. Σήμερα που μιλάμε,
επαναδημοπρατήθηκε το έργο. Έγινε πάλι ο διαγωνισμός, θα υπάρχει μια προθεσμία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου και μπορεί να εμφανιστούν και άλλες εταιρείες. Μπορεί να εμφανιστεί πάλι η ίδια εταιρεία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα, όποιος εμφανιστεί. Άρα, τώρα, μπορούμε να πούμε και επίσημα ότι ήταν κομφετή ο χαρτοπόλεμος για την πρώην χαρτοποιία. Εγώ, κοιτάξτε, γι' αυτό και σήμερα σε μια δημοσίευση που έκανα, είπα ότι ο Αύγουστος δεν μπορεί να δικαιολογεί τα πάντα. Είναι ο μήνας της δραστόνης, είναι ο μήνας των διακόπων, ο μήνας των μύθων και των παραμυθιών. Και καταλαβαίνω ότι και οι περιφερειακές εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά πια στους δύο μήνες. Αλλά κοιτάξτε, για ένα έργο, πραγματικό έργο, στο οποίο δώσαμε και την ψυχή μας για να γίνει, το οποίο εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση. Μάλιστα. Και θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ανάπλαση στην Ελλάδα μετά το ελληνικό και η οποία προχώρησε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Και εξαιτίας του ότι έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, οι ρυθμοί και της κατασκευής του έργου είναι πολύ γρήγοροι σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στο δημόσιο. Δεν πρέπει, νομίζω, να βάζουμε αυτά τα έργα και να προσπαθούμε να τους δημιουργήσουμε τριγμούς. Είναι αυτά τα έργα τα οποία δίνουν πνοή αναπτυξιακή στην περιοχή μας και θα αλλάξει όλη την περιοχή της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ καλό βράδυ. Να είστε καλά.